στα όσα παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα, έχετε αντιληφθεί ότι με έναν τρόπο, τουλάχιστον από αυτή τη συχνότητα, αυτό που λέμε το μεγάλο οικονομικό κάδρο, ο παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, οι απολύξεις του, η Ευρωζώνη, οι απολύξεις του στην Ελλάδα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, αλληλοδιαπλέκεται, συμπλέκεται με τις νέες ζώνες επιρροής γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, για τα μπικικίνια γίνονται άλλωστε όλα, των ενεργειακών πόρων, της γεωπολιτικής προβολής ισχύως, Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία, Κίνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ξεκομμένα, και αυτό το πάντρεμα θα το επιχειρήσουμε με έναν τρόπο σήμερα, με έναν δημοσιογράφο συγγραφέα και από τους εμπειρότερους στο οικονομικό ρεπορτάζ και την ανάλυση. Το βιβλίο το τελευταίο του οποίου είναι ο κύριος Νίκος Ιγκλέσης, με το που κυκλοφορεί, είναι σχετικά πρόσφατο, φαίνεται ότι ήδη συγκεντρώνει ένα κύκλο ενδιαφέροντος συζητήσεων από όσους το διαβάζουν, από όσους παίρνουν αποσπάσματα και από όσους με βάση αυτό αρχίζουν να συζητούν. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Στρατηγικές επιλογές επιβίωσης του ελληνισμού». Και επειδή βρισκόμαστε, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα, σε μια φάση ραγδαίων εξελίξεων και μεταβάσεων, όπου τελικά αυτή η γωνιά του πλανήτη, πέστε το όπως θέλετε, η περιοχή Ανατολική Μεσόγειος, αποκτά ευρύτερη σημασία. Δεν είναι το τι γίνεται στην Ανταρκτική, δεν είναι το τι γίνεται στα βάθη της Ασίας και τον περίφημο ένα δρόμο, μία ζώνη της Κίνας να φτάνει μέχρι την Ευρώπη. Δεν είμαι τους Αμερικανούς και τα θέλω τους στην Ευρώπη. Δεν είμαι τους Ρώσους που βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα μέχρι τη Μέση Ανατολή. Δεν είμαι πολλά. Κύριε Ιγκλέση, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι είναι υπερβολή στα όρια πομφόλιγας να λέμε ότι είναι ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορικά περιόδους και για την ανθρωπότητα αλλά και για την περιοχή μας, διότι έχω την αίσθηση ότι η κύρια προβολή των όσων συμβαίνουν είναι η Ανατολική Μεσόγειος με έναν τρόπο. Ναι, όντως στην Ανατολική Μεσόγειο παίζεται ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι τα τελευταία χρόνια λόγω της εξέβρεσης υδρογονανθράκων, υποθαλασσίων υδρογονανθράκων, λόγω της εξέβρεσης δύο μεγάλων κοιτασμάτων, ένα στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ, το κοίτασμα Ζόρ, και ένα στην ΑΟΖ του Ισραήλ, το κοίτασμα Λεβιάθαν, και αναμένουμε να δούμε τι θα ανακαλυφθεί, τι σημαντικό θα ανακαλυφθεί, γιατί ήδη έχει υπάρξει μια ανακάλυψη με το κοίτασμα Αφροδίτη στην ΑΟΣ της Κύπρου, τι ακόμα θα υπάρξει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό αποτελεί έναν παράγοντα που αλλάζει όλες τις γεωπολιτικές συντεταγμένες της περιοχής, διότι θα αποτελέσει η ύπαρξη αυτών των κοιτασμάτων μια αποθήκη τροφοδοσίας της Δυτικής Ευρώπης με φυσικό αέριο, κάτι που θα μειώσει την εξάρτηση της Δυτικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι Ρώσοι δεν είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, οι Αμερικανοί το ευνοούν ιδιαίτερα, διότι θα μειώσει την επιρροή της Ρωσίας γενικότερα στη Δυτική Ευρώπη. Βέβαια, όλο το η μεγάλη σκακέρα, όπως την ονομάζω στο βιβλίο μου, δεν είναι αυτό. Η μεγάλη σκακέρα είναι η σύγκρουση που γίνεται στο θέμα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, η σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης που εκφράζονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο από τη μια πλευρά, ναι, και από την άλλη με τα συμφέροντα των κρατών εθνών, τα ιδιαίτερα κρατικά συμφέροντα. Οπωσδήποτε οι μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γερμανία, η Κίνα εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα. Αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της παγκοσμιοποίησης, του ανοίγματος δηλαδή των αγορών,
του ανοίγματος των κεφαλαίων, που επικαθορίζει τα ιδιαίτερα συμφέροντα κάθε χώρας. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη στιγμή που άλλαξε η διακυβέρνηση με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανής στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Δηλαδή αυτό που κάποιοι ονομάζουν απλώς εμπορικό πόλεμο. Δηλαδή οι δασμοί που μπαίνουν από την πλευρά των Αμερικανών έναντι των Κινέζων και τα αντίπεινα που ακολουθούν, το ίδιο γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν είναι απλώς ένας εμπορικός πόλεμος. Είναι σύγκρουση μεταξύ κρατικών συμφερόντων και παγκοσμιοποίησης. Αυτό λοιπόν λέτε ότι είναι το κυρίως πεδίο, η σκακέρα πάνω στην οποία όλα τα άλλα συντονίζονται σε ένα παιχνίδι βαριά στρατηγικής βεβαίως. Άρα και η γεωπολιτική έχει τη σημασία της εδώ. Σωστά? Πολύ σωστά. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, προσπαθώντας να παντρέψουμε και τα δύο, επειδή και το βιβλίο σας αναφέρεται στρατηγικές επιβίωσης του ελληνισμού, το ερώτημα είναι, σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν ισχυροί παίκτες? Και ποιους θα ορίζατε? Δηλαδή μας είπατε, από τη μια είναι το παγκόσμιο, ας το πούμε έτσι, σύστημα των πολυεθνικών με ό,τι συνεπάγεται, απ' την άλλη είναι κράτη. Θα σας πει κάποιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργούν και ως κράτος και ως πολυεθνική? Είναι φανερό τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα και προηγουμένως, ναι, ότι η στάση, η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτείων προσπαθεί να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που δημιούργησαν την παγκοσμιοποίηση, είναι αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες εταιρείες, αλλά οι εταιρείες πια, ναι, οι πολυεθνικές, δεν λειτουργούν με βάση την εθνική καταγωγή τους. Λειτουργούν με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Είναι υβρίδια νέων κρατών οι πολυεθνικές, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Και πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του κράτους από το οποίο προέρχονται. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν τα δικά τους κρατικά συμφέροντα, τα οποία υπερασπίζονται, το ίδιο και η Ρωσία. Δεν σημαίνει ότι δεν συντονίζονται πολλές φορές τα δύο αντιθετικά συμφέροντα. Βεβαίως, θα σας έλεγα, ναι, θα σας έλεγα για παράδειγμα στην Κυπριακή ΑΟΣ, πάει η Exxon Mobil τώρα και οι Αμερικανοί ως κράτος, ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα, μην τολμήσετε να κουμπίσετε ούτε τρίχα από τα, από τα, ναι, γεωτρύπανα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Λέτε όμως ότι ταυτοχρόνως, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, εξελίσσεται υβριδιακά, όπως θέλουμε να το πούμε, ένας νέος τύπος μορφώματος που πατάει πάνω στις πολυεθνικές. Σωστά? Σωστά. Μάλιστα. Η υπεράσπιση της, εκ μέρους των Αμερικανών, η υπεράσπιση του δικαιώματος της Κύπρου να, ναι, ναι, δώσει τα οικόπεδά της σε κάποιες πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν εξορίξεις, δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ότι αυτή τη στιγμή η επόμενη γεώτρηση θα είναι από την Exxon Mobil, αλλά σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι Αμερικανοί θέλουν από τα κοιτάσματα της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, mm-hmm, να εξάγεται φυσικό αέριο στη Δυτική Ευρώπη, ούτως ώστε να μειώσουν την επιρροή της Ρωσίας, mm-hmm, και όχι μόνο την επιρροή αλλά και την ισχύ της Ρωσίας, γιατί η βασική πρόσοδος που έχει από τις εξαγωγές της η Ρωσία είναι οι υδρογονάνθρακες. Το είπε ο Τραμπ όταν είχε πάει στο Βερολίνο. Τι κάνετε εδώ, λέει, φτιάχνετε έναν άλλον, τον Nord Stream 2, να παίρνετε ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να γεμίζετε τα ταμεία της Ρωσίας με συνάλλαγμα. Αυτό είναι πολύ γενικότερο το παιχνίδι. Mm. Διότι όταν η Ρωσία έχει συνάλλαγμα, σημαίνει ότι μπορεί να έχει και ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ. Είναι αλληλένδετα αυτά. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, αυτό το στρατηγικό παίγνιο, η σκακέρα, από τη μία το σύστημα το παγκοσμιοποιημένο, από την άλλη ο ρόλος που θέλουν να έχουν κάποια κράτη ισχυρά ιδίως, πώς αποτυπώνεται στην Ευρωζώνη? Το τι συνέβη με το Ηνωμένο Βασίλειο, το τι συμβαίνει με την Ιταλία,
θεωρείτε ότι είναι ακριβώς πάνω σε μια συζήτηση που δειλά-δειλά ανοίγει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη ιδιαίτερα είναι η εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο Μπαρόζο, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε πει το 2014. Ο Μπαρόζο, λέτε. Ναι, ο νυν υπάλληλος. Ο προηγούμενος. Μάλιστα. Ο νυν υπάλληλος Goldman Sachs. Ο νυν υπάλληλος Goldman Sachs. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Είχε πει το, σε μια ομιλία του σε ένα πανεπιστήμιο το 2014, ότι η Ευρωζώνη είναι το εργαστήριο της παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη. Οι αντιδράσεις που βλέπουμε με το Brexit, με τη σύγκρουση αυτή με τη νέα ιταλική κυβέρνηση και βεβαίως παλιότερα με την ελληνική περίπτωση, mm-hmm. είναι ακριβώς οι προσπάθειες υπεράσπισης, στην Ελλάδα βεβαίως δεν έγινε αυτό, υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων απέναντι σε αυτό το μόρφωμα που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο έχει υποταχθεί στη γερμανική ισχύ και γι' αυτό μιλάμε για γερμανική Ευρώπη. Θέλω να πω για τους ακροατές που ακούνε τον Νίκο Ιγκλέση τώρα, γιατί κάποιοι τον έχουν ακούσει και παλιότερα. Μιλάμε με έναν δημοσιογράφο συγγραφέα που στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περίοδο της ΕΟΚ θεωρείται ένας από τους ειδήμονες. Αυτό το οικονομικό ρεπορτάζ υπηρετούσε στη θητεία του ως δημοσιογράφος και στη δημόσια και όχι μόνο τηλεόραση. Για να μην έχουν παρανοήσεις. Κύριε Ιγκλέση, θέλω να σας ρωτήσω, είναι αυτό μόνο? Λέτε για την Ιταλία. Καταρχάς θέλω να μου πείτε μία εκτίμηση. Μπορεί να το πάει μέχρι τα άκρα η Ιταλία και θα το πάει μέχρι τα άκρα με μια κυβέρνηση που πολλοί τη χαρακτηρίζουν μόρφωμα με πολλά ερωτηματικά. Άλλοι λένε ότι είναι στα όρια ενός, η μία της εκδοχή, η μία της έκφανση, νεοφασιστικής αντίληψης. Και μιλάω για όσους είναι πίσω από το Σαλβίνι, όχι μόνο το Σαλβίνι, και μπορεί να το πάει μέχρι τα άκρα. Θα σας πει κάποιος πολύ απλά, δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ξαφνικά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα spread. Γιατί... Ήδη ανεβαίνουν, κύριε Σαλβίνι. Ήδη ανεβαίνουν. Οπότε, ναι. Μέχρι πού είναι τα όρια? Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Πρόκειται για ένα bras de fer. Βεβαίως, η νέα αυτή ιταλική κυβέρνηση που απαρτίζεται από δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινές ιδεολογικές mm-hmm. και πολιτικές βάσεις έχει μία περιορισμένη δυνατότητα σύγκρουσης με το Βερολίνο βασικά και τις Βρυξέλλες, αλλά εξαρτάται το αποτέλεσμα και από την ισχύ της άλλης πλευράς. Αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που σπαράσεται από εσωτερικές αντιθέσεις και δεν έχει την ισχύ που είχε το 2015 που επέβαλε την ελληνική συνθηκολόγηση απέναντι στην αμφισβήτηση των πολιτικών της. Θα εξαρτηθεί λοιπόν ναι. από την αποφασιστικότητα και το πόσο ισχυρή είναι η αντίπαλη. Βεβαίως το ισχυρότερο όπλο, και δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένη είναι γι' αυτό η ιταλική κυβέρνηση, εννοώ να απειλήσει το Βερολίνο με αποχώρηση από την Ευρωζώνη. Μία τέτοια αξιόπιστη απειλή θα ανάγκαζε τη Γερμανία να υποχωρήσει και τους άλλους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα το δούμε τους προσεχείς μήνες. Η αιμονή όμως της ιταλικής κυβέρνησης ότι το έλλειμμα το 2019 θα ανέλυσε το 2,4% από μόνο του διαλύει τους κανόνες της Ευρωζώνης. Δεν μπορούν να το ανεχθούν οι άλλοι, δεν μπορούν να ανεχθούν μια Ιταλία η οποία αμφισβητεί τη λιτότητα, και θα δούμε την αντίδρασή τους. Μέχρι που και από την άλλη πλευρά, τη γερμανική, της Κομισιόν, θα είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Ήδη βλέπουμε ότι στις συζητήσεις που γίνονται για τα δευτερεύοντα σε ευρωπαϊκή κλίμακα ελληνικά θέματα, η Γερμανία δεν θέλει να ανοίξει πάλι ένα ελληνικό πρόβλημα, διότι έχει να αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Αυτό δίνει μια ανάσα στην ελληνική πλευρά. Είναι όλα θέμα του συσχετισμού και της συγκυρίας, της χρονικής συγκυρίας. Για σας, μελετώντας και αναλύοντας και το μεγάλο κάδρο που μας περιγράψατε αυτής παγκόσμιας αντίθεσης και το μικρό και το μικρότερο που είμαστε εμείς, το ουσιαστικό ζήτημα που τίθεται έτσι όπως είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, αν θέλετε και με όρους διλημματικούς, είναι ποιο? Θυμίζω, έχουμε το Brexit, έχουμε την κόντρα με την Ιταλία, στην Ελλάδα την ξέρουμε όλη την κατάσταση, στην Κύπρο έχουμε ξανά λαχανιάσματα, στην Πορτογαλία τα ίδια, στην Ισπανία δεν είναι καλύτερη κατάσταση, στην Ιρλανδία ξανά γκρίνια, στη Γερμανία άρχισε η επιβράβυνση στο ΑΕΠ, ναι. Μάλιστα. Όλο αυτό πιστεύετε ότι θέτει μπροστά σε τι δίλημα τελικά? Η Ευρώπη προσπαθεί, αυτό που λέμε Ευρώπη, δηλαδή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η Κομισιόν και κυρίως οι χώρες που επωφελούνται από αυτήν, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και κάποιες άλλες συμμαχικές χώρες, προσπαθούν να διατηρήσουν το οικοδόμημα ανέπαφο και σε μια καλύτερη συγκυρία να βελτιώσουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, την κατάσταση προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή της πλήρους ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής, των κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσουν την κυριαρχία τους, την ουσιαστική κυριαρχία τους, ήδη την έχουν χάσει σε σημαντικό βαθμό όταν έχασαν την νομισματική ανεξαρτησία, γιατί μια χώρα που δεν έχει δικό της νόμισμα να καθορίσει την ποσότητα του χρήματος που θα κυκλοφορεί στην οικονομία, τη ρευστότητα δηλαδή, και δεν μπορεί να καθορίσει ούτε την συναλλαγματική ισοτιμία, ούτε τα επιτόκια, ούτε τίποτα, είναι μια χώρα που εν μέρει έχει υποδουλωθεί, να μην πω ολοκληρωτικά. Λοιπόν, αυτοί θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Το λέει και η Γερμανία, το λέει και ο Μακρόν, είναι ταγμένοι στην ευρωπαϊκή παγκοσμιοποίηση. Απ' την άλλη πλευρά είναι τα κράτη. Το Brexit ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια, το πρώτο τούβλο που έφυγε από τον τοίχο. Εκβιάσανε τη Γερμανία, την Βρετανία, οι Ευρωπαίοι. Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται τόσα χρόνια τώρα για το πώς θα γίνει το Brexit είναι ένας απίστευτος εκβιασμός για να τους επιτρέψουν να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους οι Βρετανοί στην λεγόμενη κοινή αγορά. Έγινε ένας συμβιβασμός που θα δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειές του. Και όσον αφορά και τα σύνορα με την Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, φτάσαν σε σημείο να ζητάνε ουσιαστικά τη Βόρεια Ιρλανδία που υπάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και να αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Όσον αφορά το τελωνιακό καθεστώς. Το τελωνιακό καθεστώς είναι το κέριο θέμα. Το τελωνιακό, σωστά το λέτε. Ναι. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε μπροστά σε μία, να το πω έτσι, κρισιακή κατάσταση, κατά τη γνώμη σας. Ναι, βεβαίως. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Να το κάνω αναστροφό όμως, κύριε Γκλέση μου. Ναι. Σε ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, με πολυπολικότητες και με γεωπολιτικές μέσα. Αμερικάνοι κόντρα σε Κινέζους και κόντρα σε Ρώσους, αλλά Ρώσοι με Αμερικάνοι κόντρα σε Ευρωπαίους σε ένα τμήμα και μετά Ευρωπαίοι μαζί με Αμερικάνους κόντρα σε Κινέζους που όμως οι Γερμανοί, καταλαβαίνετε τι εννοώ, με αυτή την περιπλοκή, ναι, μπορείς μόνος σου, θα σου πει κάποιος, δεν χρειάζεσαι ένα συνδυασμό και κυρίως μία θεσμική ομπρέλα υπερεθνικού χαρακτήρα? Πώς θα παλέψει τα κύματα στους ωκεανούς? Σωστά. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που δεν μπορεί μόνη της να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με μεγάλες και ισχυρές οικονομίες. Αλλά σήμερα τι συμβαίνει? Συμβαίνει ακριβώς ότι η Ελλάδα έχει ταυτιστεί με τη γερμανική πολιτική. Από την εξωτερική μέχρι την οικονομική πολιτική της χώρας μας έχουμε γίνει παρακολούθημα του Βερολίνου. Ακολουθούμε δηλαδή τις πολιτικές που χαράσει το Βερολίνο, όχι για τα δικά μας συμφέροντα, αλλά για τα δικά του. Αυτό είναι το κέριο θέμα.
Βεβαίως χρειαζόμαστε και συμμάχους και συνεργασίες και συμφωνίες και τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά με κριτήριο το εθνικό συμφέρον. Τι συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ό,τι και να δούμε, θα δούμε ότι η χώρα μας έχει γίνει παρακολούθημα της πολιτικής των Γερμανών. Γιατί? Γιατί οι Γερμανοί κατέχουν το χρέος ουσιαστικά. Και μια χώρα που είναι υποδουλωμένη με ένα τέτοιο χρέος, δυσθεώρητο, αλλά ταυτόχρονα και συναλλαγματικό χρέος, γιατί το χρέος είναι σε ευρώ, στο σύνολό του σχεδόν. Και το ευρώ δεν είναι εθνικό νόμισμα. Δεν μπορεί να τυπώσει η Ελλάδα ευρώ να πληρώσει το χρέος όπως κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου που έχουν δικά τους νομίσματα. Εδώ έχουμε το σύνολο του χρέους σε συνάλλαγμα. Αυτό το χρέος λοιπόν το συναλλαγματικό έχει υποδουλώσει τη χώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι να πάψουμε να είμαστε δούλοι. Να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις προτεραιότητες με βάση τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, του ελληνικού λαού, του ελληνισμού. Αισθάνεστε ότι και οι γεωπολιτικές διευθετήσεις και αναδιευθετήσεις από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα Βαλκάνια εντάσσονται σε αυτό το πνεύμα? Ναι, βεβαίως. Η Ελλάδα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα. Γιατί? Γιατί οι συντελεστές ισχύους της καταραίουν. Ακόμα και απέναντι στα μικρά και αδύναμα Σκόπια αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε μία συμφωνία. Γιατί? Γιατί τη συμφωνία αυτή την επεδίωκαν οι Γερμανοί κυρίως και δευτερευόντως οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οι Γερμανοί με κύριο στόχο ποιον? Να καταστήσουν τα Βαλκάνια μια ενιαία εσωτερική αγορά, χώρο. Να εντάξουν και τα Δυτικά Βαλκάνια στη σφαίρα οικονομικής κυριαρχίας τους. Θέλουν να κάνουν έναν πλωτό διάδρομο από τη Θεσσαλονίκη μέσω του Αξιού, να διευρύνουν τον Αξιό και μέσω του Μωράβα να φτάσουν στο Δούναβι και να μεταφέρουν εμπορεύματα από τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο της Γερμανίας. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε λόγω της αδυναμίας μας και της μειωμένης ισχύως μας να συμβιβαστούμε και με τους, ακόμα και με τους Σκοπιανούς, στο δε μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο με την Τουρκία. Ναι. Η χώρα μας δεν μπορεί, δεν τολμάει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα ή να ανακηρύξει ΑΟΖ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν τολμάμε. Οι Τούρκοι είναι μια μεγάλη χώρα. Έχουν ένα κεντρικό γεωπολιτικό σημείο, κατέχουν ένα κεντρικό γεωπολιτικό σημείο και εξοπλίζονται πυρετοδός. Πραγματοποιούν τεράστια πρόγραμμα εξοπλισμών, έχουν μια εγχώρια ισχυρή βιομηχανία αμυντική, παράγουν πάνω από το 60% των οπλικών συστημάτων που χρειάζονται, αγοράζουν από τους Ρώσους τους S-400, αγοράζουν, θα δούμε αν θα τα πάρουν τελικά, τα F-35. Από τη δικιά μας πλευρά όμως, 10 χρόνια τώρα δεν κάνουμε αγορές οπλικών συστημάτων. Όλα τα λεφτά της χώρας πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους και στους δανειστές. Μέσα στο βιβλίο μου, στο Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης του Ελληνισμού, ναι, αναφέρω ότι το 2011, από ό,τι θυμάμαι, η Ελλάδα από παλιότερα το προγραμμάτιζε, είχε αποφασίσει να αγοράσει κάποιες φρεγάτες γαλλικές, τις ΦΡΕΜ. Ναι. Επενέβησαν οι Γερμανοί και είπαν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν ήταν δικές τους. Αν ήταν δικές τους οι φρεγάτες, πιθανόν να τις αγοράζαμε. Αλλά ήταν γαλλικές. Πρέπει να πληρώνετε το χρέος τώρα. Τι φρεγάτες αγοράσετε. Αλλά αν δεν έχεις μια ικανοποιητική, αποτρεπτική ισχύ, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και η υπεράσπιση των εθνικών θεμάτων και η άμυνα από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο είναι συνάρτηση της οικονομικής ισχύως της χώρας.
η κατεστραμμένη από τα μνημόνια και το χρέος Ελλάδα δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί αυτά. Διότι η οικονομική ισχύς είναι ένας από τους συντελεστές ισχύως της χώρας. Μια κατεστραμμένη, διαλυμένη κοινωνικά χώρα πώς θα υπερασπιστεί τα σύνορά της, που απειλούνται καθαρά, το λένε οι Τούρκοι. Κάζους μπέλι, εάν τολμήσετε να επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα. Πιστεύετε ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως θα αφήσουν έτσι καθαρά την Τουρκία να κάνει όλο το παιχνίδι και να γίνει ο κυρίαρχος σε κάτι που δεν θέλουν φυσικά να το έχουμε ούτε εμείς? Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μόνο η Τουρκία. Προφανώς και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, Αμερικανοί, Ρώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι, ποτέ δεν θα θέλανε στο Αιγαίο να δίνουν αναφορά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Τα παλιά αμερικανικά σχέδια άλλωστε αυτό περιγράφανε. Και τα ρωσικά, πρέπει να πω, για να πέφτουν και οι μύθοι. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτοί οι ίδιοι θα αφήσουν την Τουρκία να κάνει τόσο χοντρά το παιχνίδι? Και δεν το λέω εγώ με την έννοια, για να το ξεκαθαρίζω κύριε Ιγκλέση, ότι εμείς πρέπει να ψάχνουν πάντα ένα μπαμπά που θα μας βοηθάει. Σωστά το λέτε ότι εμείς πρέπει να είμαστε ικανοί μόνοι μας να έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε. Αλλά ρωτώ, στη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα που μιλάγαμε πριν, θα την αφήσουν έτσι ανεξέλεγκτη? Όχι. Αλλά ο βαθμός επιρροής τους, ναι, δεν είναι απόλυτος. Α. Θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν πάντα με βάση τα δικά τους συμφέροντα οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι. Πάντα με βάση τα δικά τους συμφέροντα να την επηρεάσουν, αλλά πια και οι μεγάλες δυνάμεις έχουν χάσει την απόλυτη ισχύ τους. Μέχρι ενός σημείου μπορούν. Ενεργούν μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει αποδεσμευθεί πια από την απόλυτη εξάρτηση που είχε από τους δυτικούς. Βλέπουμε ότι έχει συμμαχήσει κατά κάποιον τρόπο με τη Ρωσία, με το Ιράν, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα που αφορούν κυρίως τη Συρία, τους Κούρδους κτλ. Αυτός είναι ο μέγιστος κίνδυνος για την Τουρκία, το κουρδικό θέμα. Και η Ρωσία τους άφησε να μπουν στο Αφρίν, καθαρίσαν την κατάσταση εκεί. Τώρα έχουν κάνει συμφωνία με τους Αμερικανούς για να ελέγχουν κάποιες περιοχές δυτικά του Εφράτη. Και συνεχίζεται το... οι Κούρδοι εγκαταλείφθηκαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά. Γιατί? Για να μην χαθεί η Τουρκία συνολικά προς την άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν την πολιτική τους, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και μέχρι εκεί. Η Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις. Να παλέψει για τη δική της δυνατότητα αποτροπής. Και βεβαίως οι συμμαχίες είναι απαραίτητες. Θα σας θυμίσω, γιατί κάποιοι το λένε, ότι η ναυμαχία του Ναβαρίνου έγινε 6 χρόνια μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή πολεμήσαμε 6 χρόνια σαν Έλληνες εναντίον των Τούρκων μόνοι μας και οι σύμμαχοι ήρθανε, οι δυτικοί, στο Ναβαρίνο 6 χρόνια μετά και δώσαν τέλος σε αυτή την επανάσταση. Λοιπόν, πρέπει πρώτα εμείς να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και μετά θα έρθουν οι τυχόν σύμμαχοι να μας στηρίξουν. Αν εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο, και όταν λέω πολεμήσουμε δεν εννοώ καθαρό πόλεμο, διπλωματικά, στρατηγικά, ναι. Για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας, κανένας, ούτε Αμερικάνος, ούτε Ρώσος, ούτε Ισραηλινός, ούτε Αιγύπτιος, θα έρθει να πολεμήσει για λογαριασμό των Ελλήνων. Λέει εδώ ένας ακροατής, κύριε Ιγκλέση μου, ο κύριος Ιγκλέσης, στρατηγικές επιβίωσης του ελληνισμού συμπεριλαμβάνει το δημογραφικό? Ναι, έχω ένα κεφάλαιο για τις μεταναστευτικές ροές, όπου μέσα εκεί περιγράφω την απομείωση του ελληνικού πληθυσμού, η οποία μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός, η οποία οφείλεται και στην οικονομική κρίση που δεν επιτρέπει στις οικογένειες να κάνουν παιδιά και στη μετανάστευση της περίπου 450-500.000 νέων Ελλήνων που φύγανε στο εξωτερικό και βεβαίως την αντικατάσταση του ελληνικού πια πληθυσμού, του ελληνογενούς πληθυσμού, από μετανάστες που έρχονται
από όλα τα σημεία της γης, είναι μιας άλλης κουλτούρας, μιας άλλης θρησκείας, δεν είναι μετανάστες που αφομοιώνονται στην ελληνική κοινωνία, αλλά γετοποιούνται. Δημιουργούμε δηλαδή στην Ελλάδα αλλοεθνείς μειονότητες. Ήδη έχουμε δημιουργήσει μια μειονότητα δίνοντας ηθαγένεια πια, όχι απλώς μετανάστες, οικονομική μετανάστες, ναι. Δίνοντας ηθαγένεια σε περίπου 170-180.000 Αλβανούς. Τους έχουμε δώσει την ηθαγένεια. Ήταν οι παλιότεροι, οι πρώτοι που ήρθαν. Λοιπόν, αυτό είναι καταστροφικό, γιατί η ισχύς μιας χώρας εξαρτάται και από την κοινωνική της συνοχή. Πιστεύετε ότι δεν είναι πληθυσμοί με τους οποίους συγκατοικούμε στο πέρασμα των αιώνων και αφομοιώνονται στο γενικό πληθυσμιακό σύστημα? Το θεωρώ δηλαδή ότι προσέγγιση, αν μου λέγατε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά, θα το δεχόμουν, αλλά θεωρείτε ότι δεν αφομοιώνονται? Κύριε Σαχίνη, πιστεύω ότι πρώτον πληθυσμοί που έχουν διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική θρησκεία, διαφορετικό δηλαδή ιδεολογικό υπόβαθρο, αφομοιώνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα δε πληθυσμοί που έχουν αναφορά σε όμορη χώρα, ναι, δεν αφομοιώνονται, παραμένουν ως μειονότητα. Δηλαδή, σας φέρνω το παράδειγμα και μέσα στο βιβλίο, ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δεν έχει αφομοιωθεί εδώ και 100 χρόνια. Έχει γκετοποιηθεί. Όχι μόνο λόγω των ελληνικών πολιτικών, όπως λένε ορισμένοι. Που είναι σοβαρή παράμετρος, προφανώς. Είναι, ναι, ναι. Αλλά διότι ούτε οι ίδιοι θέλουν να γίνουν Έλληνες. Θέλουν, προτιμούν να είναι Τούρκοι, όσοι είναι Τούρκοι, γιατί υπάρχουν και οι Πομάκοι, υπάρχουν και οι Ρωμά. Εξαιρέσεις μεγάλες υπάρχουν. Κύριε Γκλέση, οφείλω να πω ότι είστε από τους ελάχιστους που κάνει μια καθαρή προσέγγιση, χωρίς να μασάει τα λόγια του. Και η αλήθεια είναι ότι η μειονότητα στη Θράκη, η οποία με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες είναι θρησκευτική μειονότητα και μόνο. Βεβαίως. Παρόλα αυτά, στον εσωτερικό της πυρήνα, πολύ σωστά το λέτε, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να θεωρείται, για να μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις, γιατί γινόμαστε πολύ open ορισμένες φορές, να θεωρούνται Έλληνες. Και θα έλεγα ότι το στοιχείο αυτό το συναντάμε, τολμώ να το πω, και σε Πομάκους. Να μην αγιοποιούμε τα πάντα. Ναι. Και, γιατί έτσι κλείνουμε τα μάτια από την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Σωστά. Πολλές φορές θα έλεγα ότι η μειονότητα γελάει με αυτά που λέμε εμείς. Πολύ σωστά το λέτε. Γιατί αυτό το βλέπουμε και στις ελληνικές μειονότητες. Δηλαδή η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας θέλει να γίνουν Αλβανοί. Όλους για την Ελλάδα, για την μητέρα πατρίδα μιλάνε. Και αγωνίζονται και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Κανείς δεν θέλει, ούτε αυτοί που πηγαίνουν ως μετανάστες στην Ευρώπη, γι' αυτό δημιουργήθηκαν και όλα αυτά τα προβλήματα και στη Γερμανία και στις άλλες χώρες. Κανείς Πακιστανός, Μουσουλμάνος, Αφγανός, δεν ξέρω εγώ, ακόμα και από τη Συρία ή το Ιράκ, δεν θέλει να γίνει Γερμανός Προτεστάντης. Θέλει να κρατήσει τις ρίζες του. Το ίδιο έγινε και με τους Έλληνες, όσοι πήγανε στην Αμερική, όσοι πήγανε στην Αυστραλία. Θέλανε να κρατήσουν. Αυτό δεν χάνεται από τον άνθρωπο. Εκείνη η αναφορά του. Οι ρίζες του, η πατρίδα του. Δεν μπορείς να τον... Πρέπει να περάσουν πολλές γενιές για να τον ενσωματώσεις. Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω. Βλέπετε ότι όλη αυτή η γενικευμένη παράκρουση μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες, θα το πω έτσι, έστω όχι στο ιδεατό, αλλά σε ένα νέο, σε ένα New Deal, ή μπορεί να μας οδηγήσει σε πολεμικές περιπέτειες συνολικά? Όλα είναι στο τραπέζι. Όλα μπορούν να συμβούν. Υπάρχει μια μεγάλη κρίση, ξεκινάει από οικονομική, έχει μετατραπεί ήδη σε κοινωνική και ανάλογα με τους συσχετισμούς που θα υπάρχουν, μπορούν να οδηγηθούμε και σε πολέμους. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό.
Ας ελπίσουμε ότι πολιτικά οι δυνάμεις που υπερασπίζονται τους λαούς και τα κράτη θα υπερισχύσουν των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της καταστροφής των εθνών και των κρατών, γιατί η παγκοσμιοποίηση αυτό επιδιώκει. Να μην υπάρχουν πια Έλληνες, Βούλγαροι, Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι, να υπάρχει ένας κοινός λαός και ένας κοινός χώρος και όλοι να αποσκοπούν μόνο στο να δουλεύουν για να επιβιώνουν. Σε αυτό αποσκοπεί. Χωρίς ταυτότητα. Οι ταυτότητες είναι αυτές που είναι εμπόδιο, οι ταυτότητες, τα σύνορα, είναι το εμπόδιο στις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Ο κόσμος, ο λαός της κάθε χώρας, όχι μόνο οι Έλληνες, δεν θέλουν να αλλοτριωθούν έτσι και να γίνουν απλώς απασχολήσιμοι και να ψάχνουν μια δουλειά στον ήλιο των πολυεθνικών. Καλά, και αυτή η δουλειά υποσυζήτηση είναι με βέβαια τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Γκλέση, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα στους να είστε πράτες. Καλά. Αυτά από τον κύριο Νίκο Γκλέση, με αφορμή και το νέο του βιβλίο «Στρατηγικές επιβίωσης του ελληνισμού».